θα εκπλαγείτε με το πιο σημαντικό πράγμα που μας λείπει στη σύγχρονη εποχή. Ποιο είναι αυτό δηλαδή. Και θα το έχετε ίσως ακούσει πολλές φορές, αλλά για άλλη μια φορά, επειδή σήμερα βρισκόμαστε έξω και κάνουμε δουλειές, και γενικά στο χωριό, να ξέρετε, οι άνθρωποι το έχουν λόγω της ζωής που κάνουν. Τι έχουν δηλαδή? Κίνηση. Αν κάτι μας λείπει πάρα πολύ από την σύγχρονη ζωή και είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα, ακόμα και για την αναπνοή που ξέρετε ότι έχουμε μια αδυναμία, και γενικά αν έχετε διαβάσει και αν σας αρέσει ο Μποϊτέκο, που είναι ένα πράγμα μεταξύ άλλων που έχουμε μάθει και ερευνήσει για την αναπνοή, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά λέμε τώρα, θα δείτε ότι ακόμα και ο ίδιος, αλλά και οι γιατροί, μην πάτε στο Μποϊτέκο, δεν έχει να κάνει, αν θέλουν να σας πούνε κάτι για να κάνετε όταν θέλετε να έχετε υγεία, το να μπορείτε να έχετε μετά από μια θεραπεία, όταν έχετε πάθει κάτι, είναι η κίνηση. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα μαζί με την αναπνοή, το νερό και τον ύπνο. Και φυσικά και το φαγητό. Ο λόγος που κάνουμε αυτό το βίντεο είναι ότι είναι τρομακτικό σχήμα λόγου τώρα, η απλότητα για την ευτυχία του ανθρώπου. Το πόσο τρομακτικά απλή είναι, και η λέξη τρομακτικά τη χρησιμοποιώ επίτηδες, γιατί θα δείτε γύρω σας, αν έχετε ρωτήσει ή αν δείτε γενικά τι κυκλοφορεί στο ίντερνετ, υπάρχουν τόσο εφάνταστες και πολύ σοφιστικές τεχνικές που δεν τις μειώνουμε προς Θεού καθόλου, που όμως αν δεν τηρείτε τα πολύ βασικά πράγματα που έχει να κάνει με την κινησιολογία, με την αναπνοή, με το να πίνετε πολύ συχνά νερό, να κοιμάσαι σωστά και να τρώτε τουλάχιστον σωστά, όσο και σοφιστικέ να είναι αυτό που έχετε αποφασίσει να κάνετε, με τα συμφορήσεως θα σας πω ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Η κινησιολογία, όταν μιλάμε, το περπάτημα είναι ένα κομμάτι. Δεν μπορεί κανείς να περπατάει συνέχεια, αν και πρέπει θα να το αυξήσει τελικά και αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι η μετάβαση από την βιομηχανική επανάσταση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μας τώρα, έχω χάσει πριν το λογαριασμό. Από την βιομηχανική επανάσταση ή μάλλον προβιομηχανικής επανάστασης με την σύγχρονη ζωή που κάνουμε τώρα είναι περίπου 150 χρόνια, 200, πόσο είναι, 2 γενιές είναι, τίποτα δεν είναι. Το σώμα όμως είναι φτιαγμένο και καμωμένο χιλιάδες χρόνια πριν και έχει μια συγκεκριμένη λογική εντός εισαγωγικών και φυσιολογία και ανάγκη. Το έχετε ξανακούσει και απλά σας το λέμε για να το αφουγκραστείτε και ευχόμενοι ότι θα αρχίσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Πριν την βιομηχανική επανάσταση, επειδή ακριβώς ήμασταν στα χωράφια, το σώμα ήταν περίπου 10 ώρες σε κίνηση. Δεν ήταν μόνο η απόσταση του να πάω από εδώ στο χωράφι, ήταν και η κινησιολογία, να μαζέψω χόρτα, να μαζέψω ξύλα, να βάλω φωτιά, να μαγειρέψω. Υπήρχε μια συνεχή κίνηση, η οποία έφτανε τις 10 ώρες ημερεσίως. Αν δε αυτό το δείτε μετά την βιομηχανική επανάσταση, τις μετρήσεις που κάνουμε για το θέμα, γιατί είναι συνδεδεμένα πάρα πολύ αυτά, το πώς αναπνέει κανείς ή γιατί η ανθρωπότητα και η κοινωνία δεν αναπνέει τις μέρες που μιλάμε σωστά, ο βασικός λόγος είναι η ακινησία. Και φυσικά το άγχος και ο τρόπος διατροφής, αλλά η ακινησία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της. Τότε λοιπόν υπήρχαν 10 ώρες κίνησης. Τότε δεν μιλάμε πριν 3.000 χρόνια, μιλάμε πριν 2 γενιές. Τίποτα δηλαδή. Τώρα, αν ρωτήσετε κάποιον ειδικό ή γενικά αν λίγο ψαχτείτε, θα δείτε ότι το ελάχιστο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, το σώμα, γιατί είμαστε ζώα, γι' αυτό το λέω κακά, ζώα σημαίνει ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, ο φυσικός τρόπος ζωής θέλει τουλάχιστον 3 ώρες να είμαστε σε κίνηση την ημέρα. Ξαναεπανέρχομαι πάλι στον Μποϊτέκο, για όσους από εσάς είστε φαν αυτής της τεχνικής, αν διαβάσετε λίγο τις σημειώσεις του, που ήταν η τεχνική που βασικά είναι στο πυρήνα της ίδια με τον Ινδών και από τη Ιαπωνία και από την Κίνα. Ίδιες τεχνικές είναι, δηλαδή να ελαττώσει κανείς την ποσότητα της αναπνοής που εισπνέει. Συνιστούσε, προτιμούσε κάποιος ασθενής να περπατάει 2 ώρες την ημέρα με 3, όταν είναι βαριά άρρωστος, γι' αυτό και μιλάμε μόνο περπάτημα, γιατί για τους φυσιολογικούς ανθρώπους, τους μη άρρωστους, τους υγιείς, δεν χρειάζεται να περπατάτε, μπορείτε να κινήσετε με τα κουνά τα χέρια σας. Παρά να κάνουν την τεχνική αναπνοής. Δεν σας το λέω αυτό για να υπερθεματίσω την κινησιολογία, γιατί η κίνηση και η αναπνοή πάνε μαζί, δεν είναι κάτι υπέρ του άλλου και κατά του ανάποδου. Προσπαθείτε τώρα να δείτε λίγο αυτό που σας λέω, γιατί το έχουμε συζητήσει και όχι μόνο για το θέμα της υγείας και της
για οτιδήποτε, πόσο τα πράγματα είναι απλά και πόσο εμείς και ο νους ειδικά αγαπάει την πολυπλοκότητα που στην ουσία κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Τι δηλαδή? Αν πηγαίνετε εκεί, είστε στους σύγχρονους ανθρώπους που ζείτε στην πόλη και έχετε κάνει μια πολύ ωραία εγγραφή σε κάποιο γυμναστήριο, που καλά κάνετε πάλι, και πηγαίνετε δύο φορές την εβδομάδα ή τρεις φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο, κάνετε και λίγο διάδρομο, μετά πλακώνεστε στα βάρη, αλλά αρχίζετε και αναπνέετε από το στόμα. Τώρα μην πω σε τη λεπτομέρεια τη αναπνοή, θα τα εξηγήσω μια άλλη φορά. Και μετά, σε όλη την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου, είσαστε σε μια εταιρεία που δουλεύετε και είστε συνέχεια καθήμενοι και μετά πάτε σπίτι κουρασμένοι και κάθεστε μπροστά από τον έναν καναπέ και βλέπετε τηλεόραση γιατί έχετε εξαντληθεί. Είσαστε πλειοψηφικά σε ακινησία. Το ότι πάτε γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα που να συνεχίσετε να πηγαίνετε προς Θεού, απλά σας εξηγώ πώς βρίσκουμε λύσεις όπου τελικά δεν αρκούν. Διότι παίρνουμε ένα κομμάτι πάλι. Ο νους παίρνει ένα κομμάτι από αυτό που του λέει κάποιος. Κοίταξε, θέλεις κίνηση κάθε μέρα. Δεν θες κίνηση μόνο τρεις φορές το γυμναστήριο. Φυσικά, αν δεν πηγαίνετε γυμναστήριο, το να πηγαίνετε γυμναστήριο είναι μια πολύ καλή αρχή. Αν δηλαδή δεν κάνετε πάρει τη ζωή σας, ξεκινήστε να πάτε το γυμναστήριο. Πάλι δεν λέμε κάτι εναντίον κάτι άλλου. Το εναντίον λέμε ότι αν πηγαίνετε γυμναστήριο και είστε ήδη σε αυτήν την διάθεση και σε αυτή την κίνηση, πρέπει να αυξήσετε κι άλλο την κίνηση, όχι για να αγχωθείτε, αλλά για να έχετε κατά νου ότι μόνο ακόμα και αν κάνετε γυμναστική, ακόμα και αν κάνετε γιόγκα, ακόμα και αν περπατάτε ή τρέχετε μόνο μερικές μέρες την εβδομάδα, τις υπόλοιπες το σώμα είναι ακινητοποιημένο. Όταν κάτι ακινητοποιηθεί, δημιουργούνται σωρία προβλημάτων. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι πράγμα. Άνθρωπος, ζώο, πράγμα. Θυμάστε το παιχνίδι. Η ακινητοποίηση δημιουργεί σωρία προβλημάτων και σε εμάς τους ανθρώπους, επειδή συστήματα όπως αυτό που έχουμε ξαναπεί, το λεμφικό σύστημα, δηλαδή η αποχέτευση, αν τον ονομάσουμε χοντρικά, που διώχνει όλες τις τοξίνες, ενεργοποιείται με την κίνηση. Ξαναλέμε πάλι που το είχαμε πει και στην αναπνοή, ότι όσο και υγιεινά να τρώτε, όσο και ωραία ζωή να κάνετε και να πηγαίνετε να κάνετε γιόγκα, αν είσαστε σε ακινησία, δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα δηλητήριο μένει στο σώμα σας. Αν ρωτήσετε γιατρούς και ειδικά καρδιολόγους, αν έχετε πρόβλημα με την καρδιά σας ή γενικά αν έχετε θέμα κατάθλιψης και άγχους ή αν έχετε θέμα παχυσαρκίας, θα δείτε ότι όλοι σας συνιστούν να υπάρξει κίνηση, να αρχίσει να κινείται. Και αυτό μάλιστα, αν το αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο για τα τραύματα και το πώς αυτά αρχίζουν και εύλογα, το τραύμα δημιουργείται στο νοητικό μου, στη σκέψη μου, στο σώμα μου και στο συναίσθημά μου. Η κίνηση είναι αυτό που αρχίζει και αποκτάει κάποιο ροή. Αλλά πριν πάμε σε τέτοια φιλοσοφικά ζητήματα, που δεν είναι φιλοσοφικό το τραύμα, αλλά λέμε τώρα, πηγαίνετε στα άκρο πρακτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, νομίζω το 2005-2006-2004, πάντως όχι τώρα, είχε βαρέσει κουδούνι για το ότι η ακινησία και ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι ένας από τους λόγους που συμβάλλουν στην θνησιμότητα των ανθρώπων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και δεν σας το λέω για να... γιατί δεν σας προτείνω κάτι. Δεν σας λέω, ναι, ξέρετε κάτι, είναι επικίνδυνα, ελάτε σε εμάς. Κάντε όποια κινησιολογία θέλετε, αρκεί να βρίσκεστε σε κίνηση. Δηλαδή, να προτιμάτε τις σκάλες, να περπατάτε για το σούπερ μάρκετ, να παρκάρετε πιο μακριά. Άμα μπείτε στο ίντερνετ, θα βρείτε πάρα πολλούς τρόπους. Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι η καθιστική ζωή είναι κάτι το οποίο, σαν πάθηση εντός εισαγωγικών, την έχουμε τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Αν προσθέσετε σε αυτό τη βλακεία του Facebook, των κινητών, που είμαστε συνέχεια καθυλωμένοι σε κάτι, και αν δείτε την ρομποτική που έρχεται, που τι δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι και ο νους θέλουμε τα πράγματα να κάνουμε όσο πιο εύκολα γίνεται, να κινούμε, να καθόμαστε σε ένα καναπέ και να υπάρχει τηλεκοντρόλ, ακόμα και θα πάμε μια κατούρημα, γιατί εκεί θα πάμε σε λίγο, δημιουργούμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Στην ουσία είμαστε ζωντανοί νεκροί. Είναι επιτακτική ανάγκη να βάλετε την κίνηση στην ζωή σας, ό,τι, όσο και υγιείς να είσαστε ή δεν είσαστε. Ακόμα και να κάνετε αθλητισμό, εκτός αν είστε σε καθημερινή, έχετε την τύχη δηλαδή να είστε στην Αθήνα, σε μια πόλη, στη Βλαμία, στο Βόλο, και η δουλειά σας να είναι να σας αναγκάζει να βγαίνετε έξω, γιατί έτσι είναι το επάγγελμά σας, το ότι αθλείστε μερικές φορές την εβδομάδα δεν είναι αρκετό. Δεν ξέρω αν θα φτάσετε τις 3 ώρες την ημέρα, έχετε το όμως ως ένδειξη για το που ιδανικά θα έπρεπε να είναι το σώμα. Ξέρω ότι όλα αυτά, αν δεν υπάρχει προβληματισμός, από τη μία ακούγονται και από την άλλη φεύγουν, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εγώ τα λέω και αν θα σας προβληματίσει, κάντε κάτι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ απλό. Υπάρχουν πάρα πολύ απλοί τρόποι για να μπορέσετε να ξεγελάσετε το νου και να φύγετε από τη βολή. Στην ουσία αυτό που συζητάμε είναι να σταματήσει η βολή, το βόλεμα, το εύκολο, το καθισιό. Πρέπει να βγούμε όλοι
Οξο.